Αυτό το απόσπασμα, αυτό είναι δικό σας απόσπασμα, που περιέχει όμως ορισμένες αλήθειες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα απαντήσω ως εξής. Είναι δικό σας το απόσπασμα. Ποια είναι η ουσία του προβλήματος? Βλέπω τον κύριο Λαβάνο χαμογελάει πάντως. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ενδιαφέρεται απλά να έχουν απώλειες στα δύο μεγάλα κόμματα που σας λέω η πολιτική τους από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ περισσότερο επικίνδυνη και φαίνεται και στα προγράμματά τους. Τα γράφουν στα προγράμματά τους. Δεν ενδιαφερόμαστε λοιπόν απλώς να έχουν απώλειες, να έχουν λιγότερες κοινοβουλευτικές έδρες. Μας ενδιαφέρει απόλυτα να αποδυναμωθούν και ορισμένα ιδεολογήματά τους, ορισμένα συνθήματά τους, ορισμένες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις, γιατί δεν μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για αποδυνάμωση συνολικά της ιδεολογίας τους, που είναι κρίσιμο ζήτημα, διότι αν χάσουν μόνο έδρες και δεν αποδυναμώνται στην πορεία τα επιχειρήματα και οι ιδέες που χρησιμοποιούν για να περνάνε την αντιλαϊκή πολιτική, τότε με μαθηματική ακρίβεια υπάρχει πιθανότητα, δεν είναι σίγουρο, αλλά υπάρχει πιθανότητα τα επόμενα χρόνια, ακόμα και αν έχουν τώρα απώλειες, να ανακτήσουν τις απώλειες, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο δικοματισμός μειώθηκε 96 και ξανά επέστρεψε, και όχι μόνο να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, πάνω στην απογοήτευση να κερδίσουν πολύ περισσότερα. Η κριτική που γίνεται λοιπόν στο συνασπισμό έχει να κάνει με το ρόλο που παίζει στην άμβληση της συνείδησης της ουσιαστικής πάλης κατά του δικοματισμού. Κυρία Παπαρίγα. Όλα τα άλλα πολλά που είπατε δεν είναι σπίτι. Εσείς θεωρείτε ότι συνασπισμό. Και μίλησα για τον παγκόσμιο οπορτουνισμό. Κυρία Παπαρίγα, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε δώσει μεγάλους αγώνες και σας τιμά αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω αν θεωρείτε ότι συνασπισμό αριστερό κόμμα. Και αν τον θεωρείτε. Με διαφορές με εσάς. Εάν το θεωρείτε αριστερό κόμμα, γιατί δεν συντάσσεστε μαζί με τον συνασπισμό σε κινητοποιήσεις, αντιπολεμικές για παράδειγμα, σε συνεργασίες με δήμους ή σε συνεργασία για τις εκλογές, όπως ζητάει ο κύριος Λαβάνος. Έληξε ο χρόνος σας. Κύριε Λιάτσου, κριτήριο για μας είναι όχι να κρίνουμε ένα κόμμα με τον εαυτό του ή με τον εαυτό μας, αλλά πριν απ' όλα να κρίνουμε το κάθε κόμμα, και εκεί κρινόμαστε εμείς, αν αντιστρατεύεται τη στρατηγική, να το πω έτσι, τη σύγχρονη στρατηγική που λέγεται απελευθέρωση αγοράς, ελεύθερη οικονομία, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργατικού δυναμικού. Και αν αντιστρατεύεται το σύστημα της δικοματικής εναλλαγής που μετατρέπει το λαό σε διαιτητή ενός καυγά ανάμεσα στα δύο κόμματα, που αυτός ο καυγάς συντηρεί και ενισχύει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι που κρίνουμε. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ανεξάρτητα τι θεωρεί ο συνασπισμός για τον εαυτό του, ότι η πολιτική του συνασπισμού δεν είναι καθαρή όχι μόνο απέναντι στο δικοματισμό, αλλά δεν είναι καθαρή ιδιαίτερα στο πεδίο της οικονομίας, διότι ο ριζοσπαστισμός κρίνεται από τη θέση που έχει στο πεδίο της οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ τη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κυρία Όλγα Τρέμη, το ερώτημά σας παρακαλώ στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαβάνε, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 48%, μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του συνασπισμού επίσης, 37%, λένε ναι σε κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κόμματα. Τι σας κάνει εσάς να αγνοείτε μια τάση που καταγράφεται και στο δικό σας το κόμμα? Όταν την ίδια στιγμή ο κ. Παπανδρέου έχει πει ότι είναι ανοιχτός στις προτάσεις των κομμάτων της άλλης αριστεράς. Αυτό έχει να κάνει με καθαρά πολιτική σας επιλογή ή είναι προεκλογικό τρίκ για να μην σας φύγουν ψήφοι προς τη Χαριλάου Τρικούπη? Πού να το απαντήσω τώρα. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Παπαρίγα και υποθέτω ότι στρέφονται ενάντια στο συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, θα πω ότι μέχρι την επόμενη Κυριακή και μετά την επόμενη Κυριακή θα μείνω σταθερός στη θέση που έχω. Ότι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος πιστεύει ότι πρέπει να προβάλλει αυτά που διαιρούν την αριστερά, εμείς και εγώ προσωπικά θα προβάλλω αυτά που ενώνουν. Δεν έχω άλλο χρόνο να πω κάτι άλλο. Στο ερώτημά σας, κυρία Τρέμη, θέλω να πω ότι ναι, όντως έρχεται πολύ το θέμα του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς στη συζήτηση. Γιατί? Γιατί αυτό το μικρό κόμμα, κατά τη γνώμη μου, σε μερικά ζητήματα είναι πλειοψηφική δύναμη. Σε πολιτικά ζητήματα. Στο θέμα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ενάντια στα δύο κόμματα, πλειοψηφία. Στο θέμα διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, που πρώτοι το θέσαμε, πλειοψηφία. Στο θέμα του περιβάλλοντος, που το θέταμε όταν οι άλλοι μιλούσαν για ομόλογα, πλειοψηφία.
Αλλά από εκεί και πέρα εμείς ήμασταν ακόμα στην εργασία. Εδώ εκπροσωπώ και το Δίκη που ήταν την άλλη φορά στο πάνελ της συζήτησης. Με διαφωνία του κ. Κοτσόβολα, αλλά δεν είναι οι πρόεδροι τα κόμματα. Είμαστε μία συνεργασία εμείς. Και έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν ήρθα εγώ να εκφράσω απλά το πρόγραμμα του δικού μου κόμματος που είμαι πρόεδρος. Το κοινό πρόγραμμα. Αυτό το κοινό πρόγραμμα έχει μεγάλες διαφορές. Είμαστε σε διαφορετική όχθη με το ΠΑΣΟΚ στα θέματα της παιδείας, σε διαφορετική όχθη στο θέμα του Ευρωσυντάγματος, σε διαφορετική όχθη στα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων και σε άλλα. Αφού αρνείστε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, τι απαντάτε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες είπε ότι δεν είναι ώρα για αρνητική ψήφο, διότι άρνηση οδηγεί σε αδιέξοδο? Και για όποιον δεν το κατάλαβε, το είπε και πριν από λίγο. Είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τότε θα έχουμε νέες εκλογές. Ναι. Καταρχήν, δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που ρωτήσατε μια ευρύτερη πολιτική συνεργασία, γιατί είμαστε σε άλλες όχθες. Αν δείτε τη Βουλή που πέρασε τα 3,5 χρόνια, το κόμμα της αντιπολίτευσης που πολιορκούσε όλα τα άλλα κόμματα, συνεχώς με προτάσεις, Πακιστανοί, υποκλοπές, ελάχιστο εισόδημα, εξεταστικές επιτροπές, επιστρατεύσεις, το κόμμα που πολιορκούσε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης με προτάσεις, ήταν το θέμα της συνεργασίας. Λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι είναι αδιέξοδο η αρνητική ψήφος. Όχι, ας χαρούμε πια. Δεν έχουμε εκλογές και το φάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση. Που η πόλωση, η τεχνητή ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα πίεζαν την αριστερά. Όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε φόβο, θα έλεγα. Σε ανησυχία. Σε πανικό τα δύο μεγάλα κόμματα. Κατά πόσον θα έρθει πρώτο το καθένα από αυτούς και κατά πόσον θα έχει αυτή την αυτοδυναμία. Ας αλλάξουμε το τοπίο. Μπορούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Τα δύο τελευταία ερωτήματα της βραδιάς θα θέσει η κυρία Ελιστάη στον πρόεδρο του λαού, τον κύριο Καρατζαφέρη. Κύριε Καρατζαφέρη, ήρθε η δικιά σας ώρα να μας πείτε με ποιους θα συνεργαστείτε σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας. Ήδη αποκλείστηκε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Καραμαλής σας θεωρεί ακραίο, δεν σας θέλει σε συνεργασία. Υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, αν εκείνο σας θέλει? Μη μας πείτε, σας παρακαλώ, μόνο ότι θα συνεργαστείτε με κυβέρνηση προσωπικότητων, γιατί και αυτές τις προσωπικότητες τις ορίζουν κόμματα. Κύριε Ελιστάη, ξέρετε, εμείς οι αυτοδημιούργητοι που ανεβήκαμε με δάκρυα, με υδρότα και με αίμα, έχουν μάθει κάτι χρυσούς κανόνες που δεν τους έμαθαν τα παιδιά με τα σατέν, τις γυαλίδες δαντάδες και το πιάνο. Και ένας από τους χρυσούς κανόνες λέει «ποτέ να μιλάς ποτέ». Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα μιλήσει πρώτα η κάλπη και μετά θα γίνει ένας δεύτερος γύρος κουβέντα αναγκαστικά. Ο Παύλος Μπακογιάννης, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους εξτρεμιστές 17 Νοέμβρη, έλεγε μια φράση: «Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Πιστεύω αυτή τη φράση να μην την ξεχνάει ο κύριος Καραμαλής, γιατί περί αυτού πρόκειται, από ό,τι λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, προηγείται ο κύριος Καραμαλής, εκτός απρόοπτου και απροβλέπτου. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι χαμένη η ψήφος, κάθε ψήφος στην λαζονία. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι το φυτώριο της διαφθοράς. Το ζήσαμε σε πολλές περιόδους. Το ζήσαμε με το χρηματιστήριο. Το ζήσαμε με τα ομόλογα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένας περισσότερος έλεγχος. Χαίρομαι που δέχτηκε σήμερα το πάνελ ότι υπάρχει αναγκαιότητα για πεντακομματική βουλή. Γιατί με τέσσερα κόμματα δεν αλλάζει τίποτα. Χρειαζόμαστε όλοι. Και επιτρέψτε μου να πιστώσω στην προσπάθεια του κόμματος ότι εμείς είμαστε αυτοί που αλλάξαμε τους κανόνες παιχνιδιού και δεν μιλάμε ποιος θα είναι ο πρώτος, αλλά αν θα κάνει αυτοδυναμία ο πρώτος. Να...